Δεν είναι να πάει κανείς στο Deutsches Museum στο Μόναχο για να δει αυτή την τεχνολογία. Είναι πλέον εκεί που χρησιμοποιήθηκε, εκεί που έζησε και εκεί που μπόρεσε να ξαναζήσει χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες άξιων συναδέλφων εδώ και 30 χρόνια. Νίκος Σιφουνάκης, επικεφαλής, και όλοι οι άξιοι συνεργάτες του. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα τέτοιο είδος μουσείο στη Λέσβο? Μα η Λέσβος είναι σχεδόν το συνώνυμο της παραγωγής ελαίου και όλων των παραπροϊόντων, έως και τα σαπούνια, το οποίο σημαίνει ότι είναι στον τόπο του. Αυτός είναι ο τόπος του λαδιού. 1 εκατομμύριο ελαιόδεντρα, νομίζω, κάτι τέτοιο τουλάχιστον. Τι αξία του προσδίδει? Την πρόσθετη αξία που έχει ο μόχθος του ανθρώπου, που έγινε μια φορά για τη δημιουργία αυτών των υποδομών και ξανά άλλη μια φορά για την αναβίωσή τους, για το καλό της τωρινής κοινωνίας, γιατί είναι ένα μέρος της γνώσης μας για το άμεσο παρελθόν μας, που είναι απαραίτητο, διότι δεν ζούμε μόνο για το παρόν, ζούμε για το αύριο, αλλά πρέπει να ξέρουμε το χθες. Το κτίριο είναι επιτυχημένο διότι δεν υπάρχει κάποια, θα έλεγε κανείς, έμπνευση για πρόσθετα στοιχεία κλπ. Υπάρχει μια αποστασιοποίηση από τις τωρινές, θα έλεγα, ιδέες και εμπνεύσεις καλλιτεχνικού τύπου, σεβασμός σε αυτό που υπήρξε και επομένως ανάδειξη του αυθεντικού περιεχομένου αυτού του χώρου, δηλαδή οι μηχανές κλπ. Ο σχεδιαστής αυτής αποκατάστασης παραιτείται από τον πείρασμο να εισάγει κενά, ας πούμε, δαιμόνια ή κάποιες δικές του, ας πούμε, ιδέες, αλλά το μόνο που επιθυμεί είναι να αναδείξει αυτό που υπήρξε. Δηλαδή αυτό είναι η σεμνότητα. Ο μόχθος του συντηρητή, αυτού που σχεδιάζει τη συντήρηση και την αποκατάσταση, είναι πολύ μεγάλος. Και την ίδια στιγμή παραιτείται από κάθε φιλοδοξία να πρωτοτυπήσει ή να προβάλλει τον εαυτό του. Πράγμα που γίνεται συνήθως σε καλλιτεχνικές επεμβάσεις, που ο καλλιτέχνης βάζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του δικού του εγώ στην ύλη όπου επεμβαίνει. Αντιθέτως, ο σχεδιαστής μιας αποκατάστασης ιστορικού μνημείου υποχωρεί μπροστά σε κάθε τέτοιο πειρασμό. Θέλει να προβάλλει αυτό που ήταν, εκείνους που το δημιούργησαν. Και φυσικά, όποιος καταλαβαίνει από τους επισκέπτες, αντιλαμβάνεται τι έχει προσφέρει ο ίδιος ο σχεδιαστής της συντήρησης. Αλλά το έχει πράξει με πλήρη αυταπάρνηση. Δηλαδή δεν θέλει να προβληθεί. Και έτσι μας το δίνει όπως ήταν. Θα μπορούσε να επέμβει με κάποιες ιδέες, να αλλάξει κάποια χρώματα ή να χρησιμοποιήσει μοντέρνους τρόπους υπομνηματισμού, ξέρετε. Είναι μια καλή δικαιολογία να βάλεις κάτι από τον εαυτό σου με υπομνήματα, με υπομνηματισμό, χρησιμοποιώντας περίεργες γραμματοσειρές, γραμμές κάτω, χρωματιστές για να οδηγούν τον επισκέπτη, ξέρετε. Και όλα αυτά δήθεν για να βοηθήσεις τον επισκέπτη, αλλά στην πραγματικότητα για να δημιουργήσεις μια προσωπική, ας πούμε, πινελιά μέσα στο ιστορικό περιβάλλον. Όχι, αυτό δεν έγινε εδώ. Έμεινε όπως ήταν.